Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θάνατο της Ειρήνης Λαγούδη. Ο εισαγγελέας Αγρινίου άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά γνώστων, χαρακτηρίζοντας έτσι την υπόθεση δολοφονία. Το Star από την πρώτη στιγμή με αλλεπάλληλα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ της Στασούλας Παπανικολάου είχε αναδείξει όλες τις πτυχές αυτού του θρίλερ που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Συνομώτησαν, την σκότωσαν, την παρέσυραν, της έβαλαν φωτιά. Το Star αποκαλύπτει. Η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε. 9 μήνες μετά, τα στοιχεία και οι αλλεπάλληλες έρευνες τόσο της αστυνομίας αλλά κυρίως των ερευνητών της οικογένειάς της έδειξαν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο εισαγγελέας Αγρινίου άσκησε ποινικές διώξεις και διαβίβασε την υπόθεση στην ανακρίτρια. Η οικογένειά της νιώθει δικαιωμένη, καθώς από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι η Ειρήνη Λαγούδη δεν αυτοκτόνησε. Είναι μια ηθική ικανοποίηση στη μνήμη της αδικοχαμένης Ειρήνης. Οδηγούμαστε στην καθαρή δολοφονία. Η απόδειξη είναι αυτή που θα οδηγήσει και τους συνόχους στη φυλακή, που πιστεύω ότι θα είναι σύντομα. Η ποινική δίωξη αφορά σε 4 αδικήματα. Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά αγνώστων, κατά συναυτουργία και μάλιστα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απόπειρα εμπρισμού κατά συναυτουργία, σύσταση συμμορίας, ηθική αυτουργία στα παραπάνω αδικήματα. Περιμένω οι δράστες να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο και να λογοδοτήσουν στο εμβόλιο της δικαιοσύνης. Πώς ερμηνεύουν όμως οι δικηγόροι της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη τις διώξεις που ασχήθηκαν, πόσα άτομα εκτιμούν ότι εμπλέκονται στη δολοφονία της? Υπάρχουν τουλάχιστον 2 πρόσωπα ως φυσική αυτουργή. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται ευθύς εξ αρχής αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι υπήρχαν τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλεκόμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσείς υποψιάζεστε κάποιους ανθρώπους? Είναι προφανές, όχι απλώς υποψιάζομαι, σχεδόν έχω βεβαιότητα, αλλά δεν είναι η ώρα. Ούτε ο δικός μου ο ρόλος να πω και να κατονομάσω και να φωτογραφίσω τον Α, τον Β, τον Γ και τον Δ. Λίγες ώρες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οι συγγενείς της Ειρήνης Λαγούδη αισθάνονται δικαιωμένοι. Το σπίτι της εδώ στην κατοχή παραμένει έρημο, αφού τα παιδιά της επέλεξαν να μείνουν σε συγγενικά σπίτια. Υπάρχουν 3 παιδιά, εκπληκτικά παιδιά. Υπάρχει ένας αδερφός, υπάρχει ένας περίγυρος από συγγενείς που πραγματικά πονάνε. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να αυτοκτονήσει, θα πάρει γλυκά για το παιδί, θα πάει να πάρει καφέ. Το Star από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε νεκρή Ειρήνη Λαγούδη στις 8 Ιανουαρίου με ρεπορτάζ και αυτοψίες στη Λίνη Τριχονίδα έθετε ερωτήματα για την υπόθεση, καθώς υπήρχαν πολλά κενά. Αυτό που προκαλούσε εντύπωση εξ αρχής ήταν η διαρροή από τις αρχές ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο μισοκαμένο αυτοκίνητό της στην παραλία Μυρτιάς είχε αυτοκτονήσει. Η αυτοκτονία ήταν ένα κομμάτι που πιστεύω και ήταν ένα λάθος της αστυνομίας. Λάθη όλοι κάνουμε. Το θέμα είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Οι συγχωριανοί της Ειρήνης Λαγούδη στο άκουσμα της είδησης αισθάνονται δικαιωμένοι, αφού όπως λένε ποτέ δεν πίστεψαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Το λόγο τώρα τον έχει η ανακρίτρια Αγρινίου, η οποία θα καλέσει εκ νέου τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση για καταθέσεις. Και μένουμε στο θέμα. Μαζί μου είναι η Στασούλα Παπανικολάου για να μας πει, Στασούλα, ένα προς ένα τα στοιχεία που έδειχναν εξ αρχής ότι δεν επρόκειτο για δολοφονία. Το καταλαβαίναμε και από τα ρεπορτάζ που βλέπαμε, τα δικά σου. Ακριβώς, Καταρίνα. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που έδειξε στους ερευνητές της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη ότι δεν πρόκειται για αυτοκτονία ήταν ότι βρέθηκε θάλλη έξω από την πόρτα του οδηγού. Τι σημαίνει αυτό, δεδομένου ότι οι αστυνομικοί βρήκαν την πόρτα κλειστή? Ότι η πόρτα άνοιξε ενώ ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Αποκλείεται να την άνοιξε η γυναίκα, γιατί τότε θα είχε βγει από το αυτοκίνητο. Ο στράτηγος της πυροσβεστικής που έκανε την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα. Δεύτερο στοιχείο, τα πελματικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στην οροφή του αυτοκινήτου, πάνω από τα πίσω καθίσματα και στο πίσω τζάμι. Οι πραγματογνώμονες πιστοποίησαν ότι είναι από τις μπότες που φορούσε η άτυχη γυναίκα. Δεδομένου ότι ήταν μια πολύ ψηλή γυναίκα, 1,85 σχεδόν σε ύψος, συμπέραναν ότι χτυπούσε με τα πόδια της στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τη φωτιά. Τρίτο στοιχείο. Η Ειρήνη Λαγούδη γέμισε ένα μπιτόνι με πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 20 λίτρα. Βρέθηκε ελάχιστη ποσότητα όμως. Πού πήγε η υπόλοιπη? Και εδώ ενισχύεται το σενάριο που λέει ότι κάποιος τη ζήτησε το πετρέλαιο για να την παρασύρει στο ραντεβού θανάτου. Οι ερευνητές πιστεύουν μάλιστα ότι έγινε η μετάγγιση από τον μπιτόνι στο αυτοκίνητο φιλικού της προσώπου.
Τέταρτο στοιχείο, το κινητό της τηλέφωνο. Δεν βρέθηκε ποτέ. Το στίγμα του όμως εντοπίστηκε μέρες μετά το θάνατό της σε σπίτι φιλικού τους προσώπου στο Αιτωλικό. Ο δικηγόρος της οικογένειας μας έχει πει ξεκάθαρα ότι όποιος άρπαξε το κινητό είναι ο δολοφόνος της. Και μάλιστα έστελνε μηνύματα για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Τη διαδρομή που ακολούθησε η Ειρήνη Λαγούδη τη μοιραία μέρα την κάναμε το περασμένο Σάββατο βήμα-βήμα. Θα σας πω τι μας έκανε εντύπωση. Η γυναίκα αυτή έφυγε από το σπίτι στις 10.30 το πρωί, λέγοντας ότι πάω για καφέ και γλυκά. Παίρνει τον καφέ και ενώ πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της, ακολουθεί ένα κατανόητο δρομολόγιο προς τη λίμνη Τριχονίδα. Σταματάει σε βενζινάδικο σε μια απόσταση 20 λεπτών από το σπίτι της. Γεμίζει τον πιτόνι και μετά μέσα στο χειμώνα, σε κακές καιρικές συνθήκες, αποφασίζει να πάει στη λίμνη διανύοντας μια απόσταση μια μισή ώρα και με τον κίνδυνο να σπάσει το αυτοκίνητο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου είναι άσχημος χωματόδρομος. Και όλα αυτά για να αυτοκτονήσει. Ήταν πολλά τα κενά αυτά. Φαίνεται ότι τα είδε ο εισαγγελέας και άσκησε, Κατερίνα, τελικά τις ποινικές διώξεις. Πολλά κενά και πολλά ερωτήματα, Τασούλα Παπανικολάου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα προφυλακίστηκε ο άνδρας.